Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα έκτακτο βίντεο σήμερα, το οποίο είναι στα πλαίσια του podcasting, με την έννοια ότι έχουμε μια εξαιρετική καλεσμένη, την Ελένη Τιγκουή, την παιδοδιαιτολόγο. Ελένη μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα, Θέκλα μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή. Η πρόσκληση αυτή έχει έρθει από τους ίδιους τους τηλεθεατές του καναλιού. Είχα ανεβάσει ένα βίντεο στο κανάλι, Ελένη. Εγώ ίδια είμαι ασθενής με διαβήτη τύπου Β και με ρωτούσε ο κόσμος τι διατροφή κάνεις. Και λέω, κάνω τη διατροφή του διαβητικού. Δεν ξέρω αν το έχεις δει εκείνο το βίντεο. Ναι, ναι. Έφτιαξα ένα βίντεο λέγοντας ότι δεν είμαι διαιτολόγος, ούτε διατροφολόγος, ούτε ότι πρέπει να ακολουθήσουν τη δικιά μου διατροφή. Και κάτω από εκείνο το βίντεο υπήρχε το εξής σχόλιο. Καλησπέρα, κυρία Θέκλα. Σας θέλω να σας προτείνω ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαιτέρως. Είδα το σημερινό βίντεο για το διαβήτη και θα ήθελα να προτείνω κάτι σχετικό με τη ψυχολογία παιδιών σε μικρή ηλικία που έχουν ήδη εμφανίσει διαβήτη, τύπου 1 προφανώς, και πώς θα ενθαρρύνουμε. Ξαδέρφης μου το παιδάκι είχε θέμα από μικρή ηλικία και ήταν ζόρικα τα πράγματα στην αρχή, έως ότου να προσαρμοστεί. Βοήθησε πολύ η παιδοδιαιτολόγος που εξειδικεύεται στο διαβήτη. Την παρακολουθούσε η κυρία Ελένη Κουή. Η κυρία αυτή είναι εξαιρετικά καλή επιστήμονας, αν υπάρχει δυνατότητα να κάνατε ένα θέμα μαζί σας. Με συγχωρείτε για το θάρρος, αλλά έχω δει την ανιψιά μου πόσο δυσκολεύτηκε και μιας και υπάρχει η κυρία Κουή, θα ήθελα να κάνετε μαζί της ένα βίντεο. Και ήταν μια αφορμή αυτή, Ελένη, για να γνωριστούμε. Βέβαια. Και... για να είμαι ειλικρινής, είχα ακούσει για σένα, γνώριζα την ύπαρξή σου, αλλά χαίρομαι που μας έδωσε αυτή η φίλη του καναλιού την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε όλοι. Να πούμε ότι σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα Διαβήτη, ε? Ακριβώς. Ξέρουμε τι, γιατί, να πούμε γιατί γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα Διαβήτη. Ας εισάγω λίγο στον κόσμο πρώτα και μετά να τα πούμε όλα. Έκανα μια κουβέντα με την Ελένη, ήδη έχει και μισή ώρα που ανοίξαμε το Skype, είπαμε διάφορα, γνωριστήκαμε. Η Ελένη κατάγεται από τον πύργο Ηλίας. Και είχε την μεγάλη τύχη να σπουδάσει και να δουλέψει στο εξωτερικό για 12 χρόνια μετά που τελείωσε το σχολείο μέχρι να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα. Ενθουσιάστηκα ακούγοντας αυτή σου την πορεία, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για τα νέα παιδιά να τους δίνεται η ευκαιρία να μορφωθούν και να ζήσουν στα φόρμα τη βγεία τη προσωπικότητα του, στα χρόνια εκείνα στα οποία δημιουργείται η προσωπικότητα του και ολοκληρώνεται σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από αυτό από το οποίο έχουν μεγαλώσει. Η Ελένη έχει σπουδάσει διαιτολογία στο King's College στο Λονδίνο. Μάστερ εκεί, το οποίο της έδωσε τη δυνατότητα να είναι κλινική διαιτολόγος. Έχει εργαστεί για 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος, σε αγγλικό νοσοκομείο. Ακριβώς. Μετά έχει κάνει ένα δεύτερο μάστερ στο Bristol που έχει σχέση με την παιδοδιαιτολογία. Το δεύτερο που έχεις κάνει. Ακριβώς. Και έχει την εξειδίκευση του παιδοδιαιτολόγου που εξειδικεύεται ειδικά στον διαβήτη, το οποίο, όπως μου έχει εξηγήσει η Ελένη, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία για να είσαι διαπιστευμένος παιδοδιαιτολόγος για το διαβήτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και είσαι στην Αθήνα που... Ναι, πλέον επέστρεψα, έχω επιστρέψει το 2009 στην Αθήνα και εδώ είναι η βάση μου η επαγγελματική πλέον. Και τώρα μας μιλάς από το γραφείο σου στην Αθήνα. Και τώρα σας μιλάω από το γραφείο μου στην Αθήνα, ακριβώς. Και φαντάζομαι δεν μιλάς μόνο σε εμάς μέσω βιντεοκλήσης, μιλάς και στους πελάτες σου λόγω καραντίνας. Ναι, και όχι μόνο, θα πω εδώ ότι συνεδρίες μέσω βιντεοκλήσης εγώ κάνω για πάρα πολλά χρόνια, γιατί ακριβώς επειδή οικογένειες με παιδάκια με διαβήτη δεν μένουν μόνο στην Αθήνα, μπορεί να... και μένουν, ξέρω, οικογένειες και δουλεύω μαζί τους από νησιά ή από απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, και σαφώς δεν μπορούν αυτές οι οικογένειες να έρχονται τόσο εύκολα και λόγω χρόνου και λόγω οικονομικών, έτσι, καταστάσεων συνέχεια στην Αθήνα για να με δούνε. Οπότε το κομμάτι των συνεδριών μέσω βιντεοκλήσης γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Τώρα η καραντίνα είναι απλά ένας έξτρα παράγοντας. Για μας τους ψυχολόγους είναι καινούριο φρούτο οι τηλεσυνεδρίες, ειδικά για τους Έλληνες και Κύπριους ψυχολόγους, αλλά φαίνεται ότι σε εσάς είναι που έγινε από παλαιότερα και λόγω ανάγκης. Πώς και σε ενδιαφέρει ειδικά ο παιδικός διαβήτης, ο διαβήτης γενικότερα και ειδικά ο παιδικός διαβήτης?
Λοιπόν, θα σας πω ότι όταν εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με παιδιατρικά θέματα, μέρος της εκπαίδευσής μου εκεί ήταν να περάσω με rotations από διάφορα κομμάτια της παιδιατρικής διαιτολογίας. Παιδιά που είχαν να κάνουν με αιματολογικές, ογκολογικές παθήσεις. Πέρασα ένα μέρος στην εντατική βρεφών και παιδιών. Γαστρεντρολογικά θέματα έπρεπε να δω. Δεν μπορούσα, είναι τελείως ανθρώπινη η απάντηση, δεν άντεχα πάρα πολύ εύκολα την εικόνα ενός πολύ άρρωστου παιδιού. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό. Το άλλο, μου αρέσει ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του επαγγέλματος. Δηλαδή το να μπορείς να εξηγήσεις, να εκπαιδεύσεις, να συμβουλεύσεις τον άνθρωπο που είσαι απέναντί σου και αυτό να του φανεί χρήσιμο σε βάθος χρόνου, όχι μόνο για το μισάωρο του ραντεβού. Ωραία. Ελένη, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχεις και ένα δικό σου podcast. Πώς ονομάζεται το podcast? Βέβαια, το podcast λέγεται... Βέβαια. Μέσα λοιπόν για τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του επαγγέλματος δημιουργήθηκε αυτό το podcast. Είναι hashtag Eleni Talks Diabetes. Mm-hmm. Είναι διαθέσιμο στο Spotify. Και μέσα από το site μου, το www.elenikui.gr. Σε μια δική του ενότητα, στο hashtag Eleni Talks Diabetes, λοιπόν, υπάρχουν ήδη 23 επεισόδια. Mm. Ανεβαίνει ένα επεισόδιο καινούριο κάθε Πέμπτη απόγευμα. Και καταπιανόμαστε κάθε εβδομάδα με κάτι άλλο, μια μικρή θεματική ενότητα που αφορά ανθρώπους και τη διατροφή τους. Και από ό,τι κατάλαβα, δεν βλέπεις μόνο παιδιά με διαβήτη, αλλά βλέπεις και ενήλικες με διαβήτη, επειδή υπήρξες πρώτα διαιτολόγος ενηλίκων και μετά έκανες την εξειδίκευση για διαιτολόγος παιδιών. Πολύ σωστά, Θέκλα μου. Στο κομμάτι του διαβήτη τύπου 1, βλέπω από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχει μια συνεργασία από τα χρόνια του Λονδίνου που συνέχισε και στην Ελλάδα με γνωστή εταιρεία με αντλίες ινσουλίνης. Οπότε, στο κομμάτι αυτό, ναι, περνάνε από τα χέρια μου και ενήλικες. Μάλιστα. Θέλεις να μας εξηγήσεις με απλά λόγια τι είναι ο παιδικός διαβήτης? Ναι. Ο παιδικός διαβήτης είναι μία χρόνια κατάσταση, δηλαδή από τη στιγμή που θα διαγνωστεί τον παντρεύτηκες, μένει μαζί σου. Δεν υπάρχει θεραπεία για τον παιδικό διαβήτη. Μιλάμε για διαβήτη τύπου 1. Τύπου 1. Ακριβώς. Κάτω από τη γενικότερη ομπρέλα του διαβήτη έχουμε τον τύπου 2, τύπου 1, έχουμε τον διαβήτη κύσεως. Αυτή είναι οι τρεις περίπου έτσι, κατηγορίες. Όταν μιλάμε για παιδικό διαβήτη ή τύπου 1, μιλάμε για τον διαβήτη που απαιτεί χορήγηση εξωτερικά, χορήγηση ινσουλίνης. Διαβίου. Η χορήγηση αυτή μπορεί να γίνεται μέσα από πένες ή με τη χρήση πλέον της τεχνολογίας έχουμε αυτές τις αντλίες ινσουλίνης. Τις αντλίες οι οποίες είναι πάνω στο δέρμα μονίμως. Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Αν μας πεις έτσι, αν μας δώσεις λίγο τον ορισμό του διαβήτη γενικά και μετά διαβήτη τύπου 1 και διαβήτη τύπου 2 για να καταλάβουμε έτσι πιο απλά. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως δεν είμαστε ειδικοί. Λοιπόν, δύο είναι τα βασικά. Έχουμε μία ορμόνη που παράγουμε όλοι μας, και εγώ και εσύ και όλος ο κόσμος από τη φύση μας, λέγεται ινσουλίνη. Την ορμόνη αυτή τη χρειαζόμαστε για βασικές ανάγκες του οργανισμού και κυρίως για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό που φάγαμε σε τροφή, να το μετατρέψουμε σε ενέργεια για να κινηθούμε, να χτυπήσει η καρδιά μας, να μακρύνουν τα μαλλιά μας, τα παιδιά μας να ψηλώσουν και να αναπτυχθούν, έτσι. Αυτή τη δουλειά λοιπόν κάνει η ινσουλίνη, παίρνει την τροφή όπως διασπάται σε υδατάνθρακες, σε γλυκόζη, σε ζάχαρη, όπως θέλετε τη λέμε, εντάξει. Την παίρνει από την κυκλοφορία του αίματος, τη βάζει μέσα στα κύτταρα και αυτή την κάνουν ενέργεια για όλες τις δουλειές που πρέπει να γίνουν μέσα στην ημέρα. Όταν μιλάμε για διαβήτη, έχει πάει κάτι στραβά στην παραγωγή ινσουλίνης, δηλαδή ο οργανισμός σταμάτησε να παράγει στον τύπο 1 ή... Αν παράγει, δεν παράγει αρκετή ή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά αυτό που παράγει, τύπου 2 δηλαδή. Έτσι. Η ινσουλίνη παράγεται στο πάνκρεας, δεν είναι? Η ινσουλίνη λοιπόν παράγεται στο πάνκρεας.
Και όλη λοιπόν η θεραπεία που ακολουθεί μετά τη διάγνωση, στον τύπο 1 έχει να κάνει με το να αναπληρώσω την ανάγκη αυτή του οργανισμού με την εξωτερική χορήγηση ινσουλίνης, ή στον τύπο 2 να βοηθήσω, κυρίως με φαρμακευτική αγωγή, συν αλλαγές στο lifestyle του, διατροφή, κάπνισμα, άσκηση. Εντάξει. Λοιπόν, να τον βοηθήσω αυτό που παράγει να μπορεί να το χρησιμοποιήσει καλύτερα. Μάλιστα. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι αυτοάνωσο νόσημα ή είναι άγνωστης αιτιολογίας? Ο διαβήτης τύπου 1 ανήκει σε αυτό το μπουκέτο που λέω εγώ των αυτοάνωσων νοσημάτων. Είναι όλα τους χρόνια. Υπάρχει μία σχέση μεταξύ των αυτοάνωσων, δηλαδή εάν σου προκύψει ένα, έχεις αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξεις ή να διαγνωστείς και με κάποιο άλλο, αλλά όχι απαραίτητα, εντάξει. Mm. Ξέρουμε λοιπόν, αυτή είναι μέρος της φύσης του διαβήτη, το γεγονός ότι πρόκειται για αυτοάνωσο νόσημα, αλλά η αιτία του παραμένει άγνωστη. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε Επίσης, γιατί. Επίσης, ο γενετικός παράγοντας δεν έχει επιβεβαιωθεί για το διαβήτη τύπου 1. Ξέρουμε μόνο, ακριβώς, ξέρουμε μόνο ότι υπάρχουν κάποιες αυξημένες πιθανότητες αν κάποιος γονιός έχει διαβήτη να έχει ένα παιδάκι με διαβήτη. Πολύ μικρότερος όμως, δηλαδή αυτή η αύξηση στις πιθανότητες δεν είναι και δεν προβλέπει τίποτα. Δεν είναι στατιστικά σημαντική. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ακόμη, ναι, το γνωρίζω αυτό γιατί στην Κύπρο δύο ξαδέλφες μου έχουν και δύο παιδάκι με διαβήτη, mm-hmm. παιδικό διαβήτη. Ναι. Είναι δύο αδελφές, οι οποίες έχουν και οι δύο από ένα γιο, ο οποίος ο ένας στην ηλικία των 5 και ο άλλος στην ηλικία των 6 ετών διαγνώστηκε με παιδικό διαβήτη, διαβήτη τύπου 1. Χωρίς να υπάρχει στην οικογένεια που να γνωρίζαμε τουλάχιστον. Mm-hmm. Γιατί παλιότερα κάποιες παθήσεις δεν γνώριζαν οι άνθρωποι πως υπήρχαν, οπότε μπορεί να γεννιόντουσαν κάποια παιδιά με κάποιες παθήσεις, να πέθαιναν και να έλεγαν το πήρε Θεός το παιδί. Ακριβώς. Και συζητούσαμε αυτό το θέμα ότι ίσως να υπάρχει κάποια γενετική σύνδεση, αλλά οι με γενετιστές μας είπαν ότι ακόμη δεν έχει βρεθεί μια γενετική σύνδεση που να είναι επικυρωμένη. Όχι. Επίσης εδώ, πολύ ωραία η αφορμή αυτή, να πω πολύ συχνά οι γονείς με ρωτάνε, υπάρχει κάποια εξέταση που μπορώ να κάνω για να δω αν έρχεται ή για να το προλάβω? Η απάντηση είναι όχι. Ακόμα και η εξέταση της γλυκοσβιωμένης, που είναι μια εξέταση που μας δίνει το μέσο όρο τιμών γλυκόζης στο αίμα του τριμήνου, του τελευταίου τριμήνου, σε πάρα πολλές περιπτώσεις νέας διάγνωσης, είχε γίνει η εξέταση, ήταν απόλυτα φυσιολογική η τιμή και σε βάθος 2-3-4 μηνών έγινε διάγνωση. Δεν υπάρχει λοιπόν εξέταση που μπορεί να γίνει και να μας δείξει ούτε πόσες πιθανότητες υπάρχουν, αλλά και πότε και αν θα διαγνωστεί. Συνήθως, ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να προδείξει να... για το ότι μπορεί το παιδάκι μας, εκεί που ήταν μια χαρά, να έχει εμφανίσει διαβήτη τύπου 1 ή παιδικό διαβήτη? Ωραία. Κλασικά λέμε είναι τα 3 P. Πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία. Το ένα φέρνει το άλλο, Θέκλα. Δηλαδή, έχουμε ένα παιδάκι το οποίο παρουσιάζει πολυουρία, ιδίως στις νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να αφυδατώνεται, αφού έχουμε συνέχεια έντονη διούρηση, έχουμε και αφυδάτωση, άρα αυτό φέρνει πολυδιψία. Με την έντονη διούρηση χάνεται και η γλυκόζη, η οποία δεν μπορεί να απορροφηθεί. Δηλαδή έχουμε ένα παιδάκι που τρώει, μπορεί να παρουσιάζει και αυξημένη ώρα ανάλωση φαγητού. Και να χάνει βάρος όμως. Και να χάνει βάρος όμως, γιατί είπαμε, η ινσουλίνη είναι αυτή που θα πάρει το φαΐ και θα το κάνει ενέργεια. Άρα το πρόβλημα σε ένα παιδάκι με διαβήτη τύπου 1 είναι ότι το πάνκρεας του δεν παράγει πλέον ινσουλίνη, οπότε δεν μπορεί η τροφή να μεταβολιστεί, το λέω ορθά, αν το λέω λαθασμένα, να με διαβάσει. Πολύ σωστά το λες. Και μπορεί να έχουμε ένα παιδί το οποίο ενώ έχει κόψει τα πανιά που λέμε στην Κύπρο, στην Ελλάδα, ενώ πλέον δεν φοράει πάνες το βράδυ, να βρέχει το κρεβάτι. Ναι,
Ναι, ακριβώς. Να έχει τη λεγόμενη... Να πίνει πολύ νερό. Ναι, και να πεινάει πάρα πολύ, να τρώει μεγάλες ποσότητες φαγητού και ανταυτού να χάνει βάρος. Και να χάνει βάρος, ακριβώς. Ναι. Όταν έχουμε φτάσει, όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα αυτά τα τρία πι, μιλάμε... Ο γονέας συνήθως καταλαβαίνει μία διαφορά στο παιδί του. Δηλαδή, μιλάμε για παιδάκια τα οποία είναι άτονα, εμφανίζονται πιο κουρασμένα, παραπονιούνται ότι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Το παιδί αυτό δεν έχει ενέργεια διαθέσιμη για να εξυπηρετήσει πράγματα τα οποία έκανε μέχρι πρότινος μια χαρά. Άρα, το καταλαβαίνεις ότι είναι άρρωστο. Αυτό το σύμπτωμα που λέμε ότι αν έχει μια κομμάρα το παιδί, αν είναι κομμένο... Ακριβώς. Πολύ, πολύ καλά το λες. Αν έχει διάθεση και όρεξη για να κάνει τα πράγματα που έκανε, ανησυχούμε. Ποιος γιατρός είναι αυτός που κάνει τη διάγνωση? Αχ, η ερώτηση του εκατομμυρίου. Λοιπόν, συνήθως το πρώτο σημείο αναφοράς για τους γονείς είναι ο παιδίατρος. Ο παιδίατρος, λοιπόν, θα, τις περισσότερες φορές θα ακούσει, το πρώτο τηλεφώνημα γίνεται στον παιδίατρο, θα ακούσει τα συμπτώματα αυτά και εδώ παρακαλούμε τους παιδιάτρους να έχουν λίγο τις κεραίες τους συντονισμένες. Γιατί πολλές φορές θα πάει το μυαλό του στην ίωση, στην πονάει κυλίτσα του, κάποιες φορές είναι ένα σύμπτωμα αυτό πριν τη διάγνωση, θα γίνουν χίλιες άλλες σκέψεις, και μπορεί να μην σκεφτούν καθόλου το διαβήτη. Είναι μία μικρή πιθανότητα πάντα, γιατί μόνο ένα 5% του παιδιατρικού πληθυσμού τελικά θα εμφανίσει, έτσι δείχνουν τα τελευταία στατιστικά, αυτή τη διαταραχή στην ινσουλίνη γλυκόζη. Αλλά εγώ θα πω στους παιδιάτρους ότι θα πρέπει να εξετάζουν και το ενδεχόμενο μιας εξέτασης νηστείας γλυκόζης για να δούμε το ζαχαράκι του παιδιού υπό αυτές τις συνθήκες. Τώρα, εάν δεν δει ο παιδίατρος, πάμε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Γενικά, η φροντίδα του παιδιού πρέπει να γίνει από ένα παιδίατρο ενδοκρινολόγο, ο οποίος ασχολείται με διαβήτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί παιδίατροι ενδοκρινολόγοι, πολύ καλοί επιστήμονες, που δεν ασχολούνται με διαβήτη, Θέκλα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Βλέπουν άλλα ενδοκρινολογικά θέματα. Αλλά ο διαβήτης θέλει μια πολύ συγκεκριμένη αντιμετώπιση και γνώση επί του θέματος. Άρα, παιδίατρος, ενδοκρινολόγος, με γνώση και ενασχόληση με παιδικό διαβήτη. Και εξειδίκευση στο παιδικό διαβήτη. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν στην Ελλάδα τέτοιοι? Υπάρχουν. Δεν είναι πολλοί. Θες να πεις μερικά ονόματα, γιατί εδώ είμαστε για να δώσουμε πληροφορίες στον κόσμο. Θέλεις να συστήσεις κάποιους παιδοενδοκρινολόγους που να εξειδικεύονται στο διαβήτη, που να τους γνωρίζεις εσύ? Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν, για την Αθήνα θα σας πω, συγκεκριμένα καταλαβαίνω ότι μας ακούν και από άλλα μέρη της Ελλάδας, υπάρχει η κυρία Κανακά, η κυρία Βαζέου, ο κύριος Κεφαλάς, στην περιοχή της Αθήνας. Υπάρχει μία φανταστική ομάδα στην Κρήτη. Προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα. Νομίζω είναι ο κύριος Μακρυλάκης. Σε έχω πιάσει ξαπρώτου. Με έχεις πιάσει ξαπρώτου. Ακριβώς. Κοίταξε, μπορείς κάποιο... Κυρία Παπαγιάννη, νομίζω είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm. Μπορώ να σου στείλω, αν θέλεις, το τέλος μπορείς της κουβέντας μας. Μπορείς κάτω από το βίντεο να γράψεις ένα σχόλιο και να το καρφιτσώσω αυτό το σχόλιο. Ούτως ώστε όσοι ενδιαφέρονται να δουν. Τι γίνεται με τη διατροφή των παιδιών που έχουν διαβήτη τύπου 1, τα οποία αυτά παιδιά, όπως μας εξήγησες, δεν έχουν ινσουλίνη στο αίμα τους, δεν παράγει το σώμα τους πλέον ινσουλίνη, το πάνκρεας τους δεν παράγει ινσουλίνη, οπότε η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι να παίρνει ινσουλίνη εξωτερικά, είτε μέσω των ενέσεων που έπαιρναν παλιότερα, είτε μέσω της πέννης, είτε μέσω της αντρίας, παίρνει κάποιες μονάδες ινσουλίνης, τις οποίες τις συστήνει, φαντάζομαι, ο παιδοενδοκρινολόγος που ασχολείται με το διαβήτη. Φαντάζομαι ότι πρέπει να συνεργάζεται στενά και με τον παιδοδιαιτολόγο που ασχολείται με τον διαβήτη. Ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται με τη διατροφή και τις μονάδες ινσουλίνης?
που αν θέλεις είναι από τα κλειδιά της επιτυχίας. Η επιτυχία είναι η υγεία του παιδιού, έτσι δεν μετράται κάπως αλλιώς η επιτυχία σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το να κρατήσουμε το παιδί σε καλή φυσική κατάσταση και να είναι υγιές και να μπορεί να... Αναπτύσσεται, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Θα επιστρέψω λίγο στη διατροφή, να σου πω ότι εδώ πέρα πάρα πολύ συχνά οι γονείς ανησυχούν γιατί μπαίνουν σε αυτή την... έτσι, αγωνία για τα αποτελέσματα, για τα καθημερινά ζάχαρα, τις τιμές ζαχάρων του παιδιού, για τη γλυκοζηλωμένη του τριμήνου. Πάρα πολύ συχνά με ακούνε να τους λέω ότι το παιδί σας δεν είναι μόνο αριθμοί, τιμές γλυκόζης. Το παιδί είναι και ένα παιδί δημοτικού, γυμνασίου, που έχει μπροστά του κάποια χρόνια ανάπτυξης ακόμα και πρέπει να εξυπηρετήσουμε και αυτή την ανάγκη του παιδιού. Ο καθηγητής με τον οποίο δούλευα στο Λονδίνο έλεγε, Θέκλα, ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει ψηλώσει και δεν έχει βάλει βάρος στο τελευταίο εξάμηνο, πριν κοιτάξει τις εξετάσεις του παιδιού αυτού, είναι ένας δείκτης ότι ο διαβήτης κάπου δεν είναι σωστά ελεγμένος. Έτσι. Άρα πρώτα τον ενδιαφέρει η ανάπτυξη του παιδιού και μετά η γλυκοζηλωμένη του. Γυρίζοντας λοιπόν στη διατροφή, το παιδί αυτό με διαβήτη πρέπει να φάει. Μας εξηγείς λίγο ότι είναι η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη για τον κόσμο που βεβαίως δεν γνωρίζει. Νομίζω το ανέφερα και το στην αρχή, είναι μια εξέταση που γίνεται, που έχει αξία να γίνει στο τρίμηνο, έτσι, και μας δίνει έναν αριθμό, ένα ποσοστό, 6,5%, 8%, 7%, και μιλάει για το μέσο όρο τιμών ζαχάρου του τελευταίου τριμήνου. Θέλουμε γενικότερα οι γλυκοζηλωμένοι να είναι κάτω από 7, πλέον, σαν guidelines, κατευθυντήριες οδηγίες. Μιλάμε για τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 τώρα και τους για όλους, ακριβώς, για τύπου 1. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα λοιπόν πώς έχει πάει ο μέσος όρος τιμών του τριμήνου. Θα πω εδώ τώρα έτσι για να δίνουμε και πληροφορία στο κοινό μας. Δείχνει η τιμή της γλυκοζηλιωμένης να επηρεάζεται πιο έντονα από το τελευταίο τρίμηνο. Μάλιστα. Συγγνώμη, από τον τελευταίο μήνα. Στην διάρκεια του τριμήνου. Άρα δηλαδή, αν έχει περάσει το παιδάκι ή ο ενήλικας αντιστοίχως κάποιο κρύωμα, κάποια ίωση που του ανέβασε τα ζάχαρα, άρα θα ανέβασε και το μέσο όρο του τελευταίου μήνα, αυτό θα το δούμε να έχει επηρεάσει τελικά τη γλυκοζηλιωμένη. Υπάρχει η φυσιολογική τιμή γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης που έχει ένας άνθρωπος που δεν είναι διαβητικός? Ναι, θέλουμε να είναι κάτω από 6,5 αυτή η τιμή σίγουρα. Για τους ανθρώπους που δεν είναι διαβητικοί. Σίγουρα. Είχα υπόψη μου πιο αυστηρές βαθμολογίες. Κοίταξε, όταν μιλάμε και για ενήλικες και για παιδιά, έτσι, θέλουμε σίγουρα, για να μην ανησυχήσουμε, θέλουμε να είμαστε κάτω από το 6,5. Δηλαδή, εγώ που έχω 5,3 διαγνωσμένη διαβητική τύπου Β με τη διατροφή, σημαίνει ότι θα πω καλά. Είσαι πολύ καλά. Είσαι πολύ καλά, πραγματικά. Λέγαμε λοιπόν για τη διατροφή. Ποιο είναι το απαραίτητο? Πρέπει, το παιδί πρέπει να φάει. Το παιδί με διαβήτη λοιπόν τρώει, τρέφεται καθημερινά. Θα φάει εκείνο... πολλά. Θα φάει και υδατάνθρακες, θα φάει και όσπρια. Απαραίτητα θα φάει υδατάνθρακες, Στέκλα, γιατί αυτό είναι το καύσιμο υλικό του για την ανάπτυξή του. Μάλιστα. Εγώ και εσύ μπορούμε να κόψουμε, αν θέλουμε, μια ωραία πρωία ή να μειώσουμε τους υδατάνθρακές μας. Αλλά εγώ και εσύ ολοκληρώσαμε την ανάπτυξή μας. Αυτό ξαναπες το ότι είναι απαραίτητη η υδατάνθρακη για τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1, γιατί είναι το καύσιμο για την ανάπτυξή τους. Ακριβώς. Γιατί τελευταίως, Ελένη, κυκλοφορούν πολύ επικίνδυνα πράγματα, όπως πάντοτε κυκλοφορούσα στο χώρο της διαιτολογίας. Mm-hmm. Κάτι δίαιτες που ονομάζονται κέτο και δεν ξέρω τι άλλο, που έχει κάτι εφαρμογές και κάτι διαφημίσεις μέσα στα social media και σου λέει πάτε αυτό το κουμπί και θα σου πούμε τι κέτο θα κάνεις, τι διαλυματική νηστεία θα κάνεις κλπ. Και οι άνθρωποι απληροφόρητοι παρασύρονται και μπορεί να ακολουθήσουν αυτά τα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι και πολύ επιβλαβή για την υγεία τους. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ να πούμε ότι όταν λέμε καύσιμο υλικό, εκτός από την ανάπτυξη των παιδιών, ο εγκέφαλός μας, το μόνο καύσιμο υλικό που έχει για να λειτουργήσει, είναι η γλυκόζη, είναι ο υδατάνθρακας. Από τις μεμβράνες του εγκεφάλου δεν περνάει τίποτα άλλο. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες, το ξέρουμε αυτό, είναι κοινή γνώση, ότι μόνο και μόνο για την εγκεφαλική λειτουργία χρειαζόμαστε περίπου ένα μίνιμουμ 120 με 130 γραμμαρίων υδατάνθρακα την ημέρα. Mm-hmm.
Πόσο μάλλον όταν έχουμε και ανάγκες ανάπτυξης να εξυπηρετήσουμε, καταλαβαίνεις ότι αυτό το ποσό μόνο αυξάνει. Υπάρχουν πάρα πολλές τάσεις, έτσι. Η πιο τελευταία είναι αυτή με τις κετογονικές δίαιτες. Και επειδή όταν μιλάμε για διαβήτη, ίσως είναι και ωραία ευκαιρία η σημερινή μας κουβέντα, όταν μιλάμε για διαβήτη, ξαφνικά όλα μπαίνουν στον ίδιο κουβά. Ο διαβήτης τύπου 1 με το διαβήτη τύπου 2, με την ινσουλινοαντίσταση, με το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών που έχει η ινσουλινοαντίσταση, όλα ξαφνικά, ό,τι λέμε περί διατροφής, μπαίνουν στο ίδιο κουβάτι, όπως το είπα, και για τον κόσμο που πραγματικά έχει ανάγκη πληροφορία και γνώση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φιλτράρει τα μηνύματα αυτά. Και αρχίζει, λοιπόν, και εφαρμόζει και επικίνδυνες τεχνικές. Υπάρχουν περιπτώσεις, λοιπόν, ανθρώπων με τύπου 1 διαβήτη που είναι ίνσουλινο εξαρτώμενοι, ακριβώς, οι οποίοι θέλουν και να αθληθούν με αυξημένες, λοιπόν, ανάγκες σε υδατάνθρακα, που αν αυτοί οι άνθρωποι κόψουν τον υδατάνθρακα και πάνε να καλύψουν τον έλεγχο του διαβήτη και τις ανάγκες της δραστηριότητάς τους με αυξημένα λίπη και πρωτεΐνες, μόνο σε κετοξέωση θα βρεθούν και σε επικίνδυνες καταστάσεις. Άρα, λοιπόν, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να παρακαλέσω, εάν δεν βγάζετε άκρη με τα άρθρα, με τα μηνύματα, με τις τάσεις αυτές που κυκλοφορούν, και το γιατρό σας και το διαιτολόγο σας, με κάποιον πρέπει τουλάχιστον να μιλήσετε. Και δεν αντιγράφουμε τη δίαιτα της φιλενάδας μας, της γειτόνισσά μας, του συγγενούς μας. Είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση που σώζει ζωές. Ακριβώς. Και για το αδυνάτισμα, το οποίο εσένα δεν σε αφορά ιδιαίτερως, γιατί εξειδικεύεσαι στο διαβήτη, ενώ δεν σε ενδιαφέρει άμεσα, δεν είσαι... Ναι, κατά. Ως διαιτολόγος που κάποιος θα έρθει σε σένα, ειδικά για να χάσει βάρος. Αλλά και για το αδυνάτισμα, αλλά και για ρύθμιση θεμάτων υγείας, πάμε οπωσδήποτε στο διαιτολόγο, τον κλινικό, ο οποίος είναι ο πλέον κατάλληλος να μας συμβουλεύσει. Ακριβώς. Ούτε αντιγράφουμε τη δίαιτα του ενός, ούτε τη δίαιτα του άλλου, ούτε κάνουμε του κεφαλιού μας. Όχι. Ιδίως αν πρόκειται για κάποια... Έχουμε πίσω μας μια παθολογία, μια κατάσταση που... κλινική, που θα επηρεάσει τη γενικότερη υγεία μας. Τουλάχιστον μία συμβουλευτική κουβέντα. Είδα αυτό, διάβασα εκείνο. Μπορώ να το ακολουθήσω. Ακόμα και αυτό σίγουρα είναι το πιο σωστό. Και σίγουρα ο διαιτολόγος, αν θα σου δώσει μία δίαιτα, όταν θα σου συνταγογραφήσει μία δίαιτα, ο κλινικός διαιτολόγος, όταν θα σου συνταγογραφήσει μία δίαιτα, θα συνυπολογίσει όλους τους παράγοντες που έχουν να κάνουν με το σώμα σου, με τη σωματική σου υγεία, με τη ψυχική σου υγεία, με τη δική σου συγκεκριμένη συνθήκη, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών σου αναλύσεων κλπ. Είναι εντελώς εξατομικευμένο. Ακριβώς. Γι' αυτό δεν είναι καλή ιδέα να δίνουμε τις δίαιτες μας σε άλλους. Συγγνώμη που το ξαναλέω, ξέρω ότι επαναλαμβάνομαι, αλλά επειδή και εμένα πολλές φορές με ρωτάνε στο κανάλι, για πες μας τη δίαιτά σου, γιατί δεν θα πω τη δίαιτά μου. Και αν είδες το βίντεο εκείνο στο οποίο μιλούσα, είπα γενικά τι κάνω σαν κανόνες διατροφής και είπα δεν θα πω τη δίαιτά μου, γιατί η δίαιτά μου είναι για αυτό το σώμα, δεν είναι για εκείνο το σώμα, γιατί θα σου κάνω ζημιά. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γιατρό και να σου γράφει φάρμακα γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο θέμα υγείας και να πηγαίνεις να τα δίνεις τα φάρμακα. Μια πάρτε κι εσείς. Είδα καλό, πάρτε κι εσείς. Ναι. Ακριβώς. Επιστρέφοντας στο κομμάτι διατροφής, λοιπόν, και ινσουλινών για τα παιδιά, θα πρέπει να μάθουν, αυτή είναι και η εκπαίδευση την οποία πραγματοποιούμε μαζί, θα πρέπει να μάθουν σε αυτό που έχουν μπροστά τους να καταναλώσουν θες σε υγρή ή στερεή μορφή. Πρώτον, να αναγνωρίζουν τις πηγές υδατάνθρακων, έτσι. Το ρύζι, μακαρόνια, φρούτα, γαλακτοκομικά, όσπρια. Και ανάλογα με το πόσο έχουν μπροστά τους να καταναλώσουν, να ταιριάζουμε τις σωστές μονάδες ινσουλίνης. Τις γευματικές δόσεις αλλιώς, εντάξει. Είναι μία καινούρια γνώση, Θέκλα. Δεν θα σταθώ εδώ και θα πω ότι είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι αδύνατο και γίνεται και δεύτερη φύση. Δηλαδή, όσο το εφαρμόζουν στην πράξη, τόσο και το συνηθίζουν και τελικά γίνεται η ρουτίνα τους. Αλλά είναι κάτι καινούριο, μαζί με όλα τα άλλα καινούρια που θα ακούσει ο γονιός με τη διάγνωση. Θα έρθει ο γιατρός, θα έρθει η νοσηλεύτρια, θα έρθει η ψυχολόγος, θα έρθει η διαιτολόγος. Όλοι θέλουμε κάτι να του πούμε.
Στο κομμάτι της διατροφής, λοιπόν, εγώ τουλάχιστον, το πρώτο που λέω, τα πρώτα που λέω είναι πράγματα που αφορούν την ασφάλεια του παιδιού. Δηλαδή, όταν έχουμε υδατάνθρακα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μονάδες, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια μεταγευματική μέτρηση. Ότι το γεύμα εκείνο πρέπει να έχει και λίγη πρωτεΐνη για τους ιστούς μας και την ανάπτυξή μας. Πρέπει να έχει φυτικές ίνες, λαχανικά, σαλάτες μας, έτσι. Και εδώ να πούμε ότι πλέον συνιστούμε γεύμα να ξεκινάει από αυτές τις φυτικές ίνες. Δηλαδή όταν έχω να φάω το κοτόπουλό μου με τις πατάτες μου και τη σαλάτα. Αυτό μας έβαζε η μαμά μου όταν είμαστε μικροί να τρώμε πρώτα τη σαλάτα. Έχει δίκιο η μάνα μου. Α. Έχει δίκιο. Η μαμά πρώτα έχει πολύ δίκιο. Η μάνα μου. Λοιπόν, εγώ θα πω πλέον ότι ξεκινώντας με τις φυτικές ίνες του γεύματος, τις περισσότερες φορές πετυχαίνουμε χαμηλότερες αιχμές, δηλαδή το ζάχαρο δεν ανεβαίνει τόσο ψηλά, τόσο απότομα, και οι καμπύλες στα ζάχαρα είναι και πιο ομαλές, έτσι. Θα μου πεις τώρα γιατί έχει σημασία αυτό. Έχει για τη διάθεσή μας. Οι απότομες διακυμάνσεις του ζαχάρου επηρεάζουν και τη διάθεση και την ψυχραιμία και τα νεύρα και δημιουργούν πονοκεφάλους. Μας δίνει έναν ωραιότερο κορεσμό για περισσότερη ώρα, όταν οι γλυκόζες μας εναλλάσσονται έτσι πιο ομαλά, και δίνουν τελικά και καλύτερες γλυκοζηλιωμένες τριμήνου. Μάλιστα. Επίσης, παίζει πολύ ρόλο και το να τρώμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, κάτι άλλο που λέω έτσι στους μικρούς μου φίλους εδώ πέρα είναι ότι δεν πρέπει να είσαι στρατιωτάκι, δηλαδή δεν μας νοιάζει εάν κάθε μέρα στις 2 η ώρα θα φας το μεσημεριανό σου, έτσι. Δεν μας νοιάζει αυτό. Του διαβήτη όμως του αρέσει μια οργάνωση γευμάτων. Του αρέσει να υπάρχει ένας κορμός με 3 βασικά γεύματα, με ένα πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, εντάξει. Οι παρατεταμένες νηστείες, κάτι που σημείωσα χθες το βράδυ για να κάνω ένα επεισόδιο podcast γι' αυτό. Για το intermittent fasting και το διαβήτη που σου λένε. Το intermittent fasting. Πρέπει να κάνεις διαλυματική νηστεία. Τους λέω, παιδιά, είμαι διαβητική, παίρνω μετφορμίνη. Νομίζω δεν γίνεται να κάνω διαλυματική νηστεία. Όχι, γίνεται. Γιατρένει το διαβήτη διαλυματική νηστεία. Η διαλυματική νηστεία. Να ολοκληρώσω κάτι. Οι παρατεταμένες νηστείες στον τύπου 1... τις περισσότερες φορές έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξάνουν τα ζάχαρα. Πάρα πολλοί κόσμοι θεωρούν ότι άμα μείνει νηστικός, το ζάχαρό του θα είναι πιο σταθερό. Όχι. Επειδή όμως είμαστε σοφά φτιαγμένοι, εγώ λέω, όταν λοιπόν στερείς από τον οργανισμό το καύσιμο υλικό του και παραμένεις δραστήριος, έτσι, θα πάει να κινητοποιήσει τις αποθήκες γλυκόζης. Θα τις εμφανίσει στην κυκλοφορία του αίματος και εγώ με την επόμενη μέτρηση δαχτύλου θα τη μετρήσω αυτή τη γλυκόζη την ανεβασμένη. Άρα λοιπόν το να μένουμε νηστικοί στον τύπο 1 διαβήτη δεν εξυπηρετεί τον έλεγχό του. Τώρα όσον αφορά το intermittent fasting και την ινσουλινοαντίσταση που δείχνει όντως να έχει κάποια αποτελέσματα στο γυναικείο πληθυσμό, πρέπει να γίνει και αυτή σωστή. Δηλαδή, δεν τρώω όσες θερμίδες μου ήρθε, απλά τις τρώω από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Πάλι δεν γίνεται τίποτα σαν αποτέλεσμα, ούτε στη ζυγαριά. Δηλαδή, θα μπορούσα εγώ ως διαβητική τύπου Β, 2, που παίρνω με τη φορμίνη 2 χιλιάρια SR τη μέρα, να κάνω διαλυματική νηστεία. Αυτά είναι να πάω σε διαιτολόγο που να μου γράψει μια συγκεκριμένη δίαιτα για μένα. Ακριβώς, και να μιλήσει με τον γιατρό σου ώστε να αλλάξει η χρονική στιγμή που παίρνεις τη μετφορμίνη σου. Εγώ δεν θέλω να κάνω διαλυματική νηστεία, στους άλλους να κάνουν που είναι της μόδας. Εγώ λέει θέλω να τρώω τα γεύματάκια μου. Το Ραμαζάνι μου θυμίζει λίγο αυτή η ιστορία με τη διαλυματική νηστεία. Είναι η νέα μόδα. Εγώ είμαι κινητός, είμαι ντεμοντέ. Είσαι της πιο κλασικής σχολής, έτσι. Το βρίσκω πολύ κουραστικό αυτό, να πρέπει να τις μισές ώρες, τις περισσότερες ώρες της μέρας να πεινάω και να το... Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις, Θέκλα. Έχω στη ζωή μου ανθρώπους που κάνουν διαλυματική. Βέβαια. Θα σου πω το εξής. Ήμουνα σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό πριν κάποια χρόνια. Και ξεκίνησε ένας καθηγητής, τέλος πάντων, την ομιλία του περί παχυσαρκίας με την εξής δήλωση,
μεγάλη αλήθεια. Δεν έχουμε βρει την λύση για την παχυσαρκία. Έτσι δεν είναι, δεν την έχουμε βρει. Περνάνε τα χρόνια, γίνονται μελέτες, δεν την έχουμε βρει. Οφείλουμε λοιπόν οι επιστήμονες να είμαστε ανοιχτόμυαλοι. Γι' αυτό και κάθε λίγο και λιγάκι βρίσκεται μια καινούρια τάση, μια καινούρια δίαιτα, ένα καινούριο πρωτόκολλο, εντάξει. Η πιο σωστή δίαιτα είναι η δίαιτα την οποία ο ασθενής ή αυτός που την έχει ανάγκη να την κάνει τρόπο ζωής. Αν λοιπόν κάποιος μπορεί να κάνει τη διαλυματική νηστεία τρόπο ζωής, τέλεια, φανταστικά. Εάν τη χρησιμοποιήσεις εγώ, εσύ ή ο καθένας σαν γρήγορο εργαλείο για να μπω στο φουστάνι μου τα Χριστούγεννα, λάθος ξεκινάς. Εγώ κρατώ το ότι τη διαλυματική την κάνεις με τη συνδρομή του διαιτολόγου σου. Ναι, ο οποίος ναι, σου δίνει εξειδικευμένες οδηγίες για το πώς εσύ προσωπικά που έχεις αυτό το σώμα, αυτές τις θρεπτικές ανάγκες, αυτή την κατάσταση υγείας θα κάνεις τη διαλυματική. Και πώς θα χωρίσεις τις θερμίδες σου μέσα στην ημέρα, μέσα στις ώρες που θα διαλέξεις να τρως. Δεν μπαίνεις δηλαδή σε ένα site που σου λέει πάτα τον τύπο σου να σου πω τη διαλυματική νηστεία να κάνεις. Αυτό είναι απάτη. Είναι σαρλατανισμό. Ξέρεις, είναι πολύ συχνά, τώρα εσύ με τη δική σου ιδιότητα ίσως μπορείς να απαντήσεις αυτό, πάρα πολύ συχνά διαρωτώ με. Για τα κατοικίδια μας, π.χ., βλέπω, συναντώ ανθρώπους που ασχολούνται πολύ πιο σοβαρά το τι θα φάει, πώς θα το φροντίσω, το σκυλί μου, το γατάκι μου, το ψαράκι μου. Ενώ για τους εαυτούς μας, καμιά φορά ανοίγουμε το χρυσό οδηγό ή ανοίγουμε το ίντερνετ και ό,τι πιο εύκολο, πιο γρήγορο, πιο κοντά μας, εκείνο και θα ακολουθήσουμε. Θα σου πω ότι έχουν βγει κάποιες μελέτες στον τομέα της ψυχολογίας που έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που έκαναν ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του lockdown, είχαν καλύτερη ψυχική υγεία. Άρα και ως ψυχολόγος, ο βασικός λόγος για τον οποίο είμαι έντονη στο να πηγαίνουμε στον ειδικό, είναι γιατί δεν αφορά μόνο τα κιλά μας, δεν αφορά μόνο τις μετρήσεις μας, τις αναλύσεις μας, αφορά και την ψυχική μας υγεία, ισορροπία και τη χαρά μας στο να τρώμε ορθά. Ακριβώς. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή, η μια επιστήμη συνεργάζεται χέρι με χέρι με την άλλη για να βοηθήσει τον άνθρωπο να έχει ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και επειδή έχεις πει και νομίζω θα κάνουμε κι άλλο εμείς, είπαμε θα κάνουμε και ώρα, λέει. Ναι, ναι, το βλέπω. Είναι πολύ ευχάριστη η κουβέντα μας. Είδες, εγώ δεν μου είπες θα κάνουμε 15 λεπτά, λέω αυτή δεν έχει δει, δεν με έχει γνωρίσει. Κατάλαβα, έχεις απόλυτο δίκιο, Θέκλα. Πώς κάνω είναι ο Θίελα και παρασύρω τον κόσμο. Έτσι. Για τους ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1, τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 και τους ενήλικες με διαβήτη τύπου 1, υπάρχουν δύο στοιχεία που επηρεάζουν την ψυχική τους κατάσταση. Το ένα στοιχείο είναι αυτό που έχεις αναφέρει μόλις, ότι η ρύθμιση των θερμίδων και των μονάδων ινσουλίνης που θα πάρει ο άνθρωπος παίζουν ρόλο και στο πώς νιώθει. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό το οποίο έχει θίξει η τηλεθεάτρια που σε εισηγήθηκε και έδωσε την ευκαιρία να γνωριστούμε, του πώς ψυχολογικά επηρεάζεται και ο ίδιος ο ασθενής, εάν είναι σε μια ηλικία που να μπορεί να το κατανοήσει, γιατί έχουμε και ένα παιδάκι που ακόμη δεν μπορεί να αντιληφθεί ποιος ήταν ο μικρότερο, σε ποια ηλικία ήταν ο μικρότερος ασθενής με διαβήτη τύπου 1 που έχεις γνωρίσει. 9 μηνών. Συνήθως είναι γύρω στα 5-6 χρόνια, δεν κάνω λάθος, ή 3 χρόνια. Να ανοίξουμε μια παρένθεση, παγκοσμίως έχει μειωθεί το νεότερο της ηλικίας όπου μπορεί να εμφανιστεί ο διαβήτης. Μάλιστα. Άρα ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να είναι πολύ μικρός και να μην μπορεί Ακριβώς. να αντιληφθεί τι πραγματικά του έχει συμβεί, όμως πρόκειται για ένα τεράστιο σοκ που υφίσταται η οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας, τα αδέρφια, η ευρύτερη οικογένεια, ναι. Μιλάμε για ένα πολύ τρομακτικό νέο. Όπως είπες προηγουμένως, τον παντρεύεσαι το διαβήτη. Και πώς, τι κουβέντες θα ήθελες να πεις. Γιατί η Φίλη που σε σύστησε είπε ότι πέραν από την επιστημονική σου επάρκεια
και τη βοήθεια που έχεις δώσει στην οικογένεια της ξαδέρφης της για να αντιμετωπίσουν διαιτολογικά και θεραπευτικά το παιδικό διαβήτη, τους έχεις βοηθήσει και ψυχολογικά. Ποια είναι η εμπειρία σου σε σχέση με αυτό το κομμάτι και τι συμβουλές θα έδινες σε μια οικογένεια που έχει ένα παιδάκι που μόλις έχει διαγνωστεί, που έχει καιρό που έχει διαγνωστεί, αλλά ακόμη το φέρουν βαρέα. Ακόμα παλεύει. Πρώτον θα πω ότι δεν έκαναν κάτι να το προκαλέσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάρα πολλές φορές βλέπω και μπαμπάδες και μαμάδες με τύψεις ότι κάτι έκανα, εγώ το πέρασα, είχα στο κληρονομικό μου δέντρο κάτι που μπορεί να επηρεάσει την υγεία του παιδιού. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε και να το προκαλέσετε στο παιδί σας. Mm-hmm. Δεύτερον, εγώ λέω ότι αναγνωρίζω ότι η καθημερινότητά σας άλλαξε από τη στιγμή που μπήκε ο διαβήτης στη ζωή σας. Πάρα πολύ συχνά έρχονται οικογένειες εδώ πέρα με πολύ γενναία προσωπίδα. Είναι όλα τέλεια, κυρία Κουίτα, έχουμε καταλάβει όλα, έχουμε οργανωθεί στο σπίτι, το παιδί δεν έχει φέρει καμία άρνηση. Όταν ακούω ότι όλα είναι τέλεια, ανησυχώ περισσότερο, Θέκλα. Τέλεια δεν μπορεί να είναι. Και σιγά σιγά μέσα από την κουβέντα λοιπόν, ρωτώντας τι έχει αλλάξει στη ρουτίνα του παιδιού και της οικογένειας, χίλια δύο πράγματα έχουν αλλάξει. Παίρνοντας εγώ ένα ιστορικό διαιτολογικό, ρωτάω ποιος είναι με το παιδί, ποιος ασχολείται με το μαγείρεμά του, και εκεί πάνω στην κουβέντα βγαίνουν πάρα πολλά θέματα πρακτικά και ψυχολογικά. Θέλω επίσης να, οι γονείς να μην ανταγωνίζονται, και τους το ζητάω ευθέως, ο ένας τον άλλον στη φροντίδα του παιδιού. Δεν στενοχωριέμαι όταν ακούω στο άφησα για μία ώρα και τα ζάχαρά του έφτασαν στο Θεό. Είστε και οι δύο σύμμαχοι και θέλετε ακριβώς το ίδιο πράγμα για το παιδί σας. Τους λέω πάρα πολύ ξεκάθαρα. Τους υπενθυμίζω να μην παραμελούν τα αδέλφια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Να μην παραμελούν τα αδέλφια, να μην παραμελούν την ινσουλίνη. Τους λέω χαρακτηριστικά, η ινσουλίνη είναι φίλη σας. Μπήκε στη ζωή σας, το παιδί σας τη χρειάζεται για να είναι καλά και να μεγαλώνει. Μην μου κόβετε φαΐ και γεύματα. Άλλη μια προσπάθεια που κάνουν ορισμένες οικογένειες να μειώσουν τους υδατάνθρακες, να κόψουν τα γεύματα για να μειωθούν οι δόσεις και τα τσιμπήματα της ημέρας. Ενώ μας έχεις ξεκαθαρίσει ότι όσο περισσότερο ορθά τρέφεται το παιδί, τόσο καλύτερα αναπτύσσεται. Καλύτερα, ακριβώς. Και ότι στην ηλικία αυτή που αναπτύσσεται το παιδί είναι απαραίτητη η υδατάνθρακη και απαραίτητη η ινσουλίνη. Ακριβώς. Και επίσης μας έχεις ξεκαθαρίσει ότι αν αφήσεις ένα παιδί νηστικό ή έναν ενήλικα νηστικό, πάλι θα ανέβει το ζάχαρο, γιατί θα ενεργοποιηθούν οι αποθήκες γλυκόζης. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ισορροπία μέσα στο σπίτι και με την ασφάλειά τους, είναι πράγματα που τα συζητώ και εγώ. Οι περισσότερες οικογένειες βλέπουν έχουν ψυχολογική υποστήριξη, αλλά όχι όλες, γιατί παραμένει ένα ταμπού, το οποίο κάπως πρέπει να αλλάξει, ξεκινώντας από όλους μας. Το άλλο που τους λέω είναι ότι δεν θα σταματήσει το παιδί τη ρουτίνα του και τις δραστηριότητές του. Θα μιλήσουμε για το πώς θα διαχειριστούμε το βόλεϊ, το κολύμπι, το ποδήλατο, αλλά δεν θα του κόψει τις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες, όπως ξέρεις και εσύ, έχουν έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα για το παιδί. Πολύ σημαντικές και για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του, αλλά και για την ανάπτυξη υγιούς ψυχισμού. Οι αθλητικές δραστηριότητες και ειδικά αυτές που γίνονται και με άλλο κόσμο. Έτσι ακριβώς. Οπότε με τη διάγνωση του διαβήτη δεν θα σταματήσει τις δραστηριότητες του. Φυσικά θα πάει και στο πάρτι και στο κάλεσμα. Εκεί λέω ότι δεν πειράζει, ας έρθει στο σπίτι και με λίγο πιο υψηλό ζάχαρο. Θα το διορθώσει, θα το μετρήσει, θα το διορθώσει, θα το αντιμετωπίσει. Τα υψηλά ζάχαρα τα οποία μένουν πολύ υψηλά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αυτά είναι που μας προβληματίζουν και είναι το αν το παιδάκι για μία ώρα, δύο ώρες επειδή έφαγε κάτι παραπάνω στο πάρτι ή λόγω αδρεναλίνης και ενθουσιασμού και χαράς στη γιορτή ανέβηκε λίγο το ζαχαράκι του, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξουν οι γονείς και να σταματήσουν να πηγαίνουν σε πάρτι ή να το στέλνουν ταϊσμένο, που μου λένε μερικές φορές. Θα έχει φάει το σπίτι, να μην πλησιάσει στο μπουφέ. Είναι δυνατόν παιδί. Έτσι ακριβώς. Επίσης τους λέω ότι προς όφελος του παιδιού και της οικογένειας θα πρέπει να ενημερώσουν συγγενείς και φίλους. Υπάρχουν παιδιά, οικογένειες, Θέκλα,
που δεν μοιράστηκαν ποτέ τη διάγνωση. Ρε, εγώ την πρώτη επαφή που είχαμε τον παιδικό διαβήτη, ήμασταν μαθητές, πηγαίναμε στο κολυμβητήριο και κάναμε μαθήματα κολύμβησης και μας είχε πει ο δάσκαλος ότι ο τάδε συμμαθητής σας έχει διαβήτη, οπότε στη τσάντα του έχει αυτές τις καραμελίτσες με ζάχαρο. Ωραία. Και μας είχε μιλήσει για την υπογλυκαιμία και για το πώς μπορεί να του δώσουμε την καραμελίτσα αν τη χρειαστεί ή να φωνάξουμε τον δάσκαλο να τη δώσει. Ήταν η πρώτη επαφή που είχαμε, ναι, το τι σημαίνει παιδικός διαβήτης, και μιλάμε για ένα συμμαθητή μας ο οποίος ήταν ο ψηλότερος από όλους, αθλητικότατος, δεν είχε κάτι που να φαίνεται ο άνθρωπος ότι είχε πρόβλημα. Προφανώς οι γονείς του το είχαν πάρει πάρα πολύ χαλαρά και πολύ φυσιολογικά και γι' αυτό το ήξεραν και οι δάσκαλοι και το γνωρίζαμε και εμείς. Πολύ σωστά. Γιατί δεν είναι πανόλητο να έχει κάποιος διαβήτη τύπου 1, δεν είναι τραγικό πράγμα. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως οικογένειες που δεν το λένε, έχεις τέτοια εμπειρία εσύ? Και τη σήμερα ημέρα, στο 2020, και οικογένειες που δεν θα περίμενες από αυτές τις οικογένειες λόγω οικονομικο-πνευματικού, αν θέλεις, επίπεδου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πάρα πολύ συχνά, και εδώ θα σας πω ότι εγώ έχω δουλέψει με οικογένειες με διαβήτη και στην Αγγλία και στην Ελλάδα και στο Ντουμπάι. Έχω γνωρίσει πάρα πολλές οικογένειες που παλεύουν και πάλεψαν με τύπο ένα διαβήτη. Ο διαβήτης δεν ξεχωρίζει. Ότι ο διαβήτης δεν διαλέγει, δεν ξεχωρίζει κανέναν. Θα πάει και στον πολύ μορφωμένο και σε αυτόν που ασχολείται με χειρονακτικές εργασίες και στον πλούσιο, να το πω έτσι απλά. Και όλοι κάπως καλούνται να ζήσουν με τη διάγνωση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και έτσι νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με διαβήτη. Μία καμπάνια που ξεκίνησε στα χρόνια του Λονδίνου, λίγο πριν φύγω από τους ψυχολόγους, ως μια προσπάθεια να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη διαβητικός για τον άνθρωπο ο οποίος διαγνώστηκε με διαβήτη. Δεν είναι μόνο διαβήτης ο άνθρωπος ή ο ενήλικας ή το παιδί. Ο διαβήτης είναι ένα χαρακτηριστικό του, είναι ένας παράγοντας, ναι, που άλλαξε την καθημερινότητά του, αλλά εκείνος ο άνθρωπος και το παιδί είναι χίλια άλλα δύο πράγματα μέσα στην ημέρα. Άρα, οι ψυχολόγοι μας καλούσαν να σταματήσουμε να μιλάμε για διαβητικούς ανθρώπους και να μιλάμε για ανθρώπους που ζουν με διαβήτη. Και νομίζω, Θέκλα, ότι αυτό μου έχει μείνει και έτσι ακριβώς αντιμετωπίζω και τις οικογένειες που με γνωρίζουν και τους μεγαλύτερους ηλικία με τύπο ένα διαβήτη. Έχει να κάνει αυτός ο άνθρωπος και αυτή η οικογένεια 10 άλλα πράγματα και να ενασχοληθεί και με τους υδατάνθρακες και με τις μερίδες και με τις μονάδες και με τις μετρήσεις. Και έτσι όπως βλέπω το ρόλο μου είναι να μπω στην ζωή τους και όλο αυτό να τους το κάνω λίγο πιο εύκολο. Όχι πιο δύσκολο, όχι πιο περίπλοκο και όχι να τους κάνω διάλεξη περί διατροφής και διαβήτη. Μία μαμά, κλείνοντας από μένα, μου είχε πει, ζώντας με διαβήτη πολλά χρόνια μέσω του παιδιού της, η ίδια και είχε γνωρίσει άλλους επαγγελματίες, μου είπε ότι, κυρία Κουή, η διαφορά, στο τέλος του ραντεβού μας, η διαφορά η σημερινή είναι ότι μας ακούσατε. Με τις ερωτήσεις τους και έκανα μια προσπάθεια να τις απαντήσω. Αυτό θέλουν, τίποτα άλλο. Δεν θέλουν οδηγίες ξερές, ούτε άλλη μια διάλεξη και κήρυγμα όσον αφορά το τι θα έπρεπε να κάνεις με το διαβήτη. Οπότε έτσι θα σας αφήσω και θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί μπορούμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες για το διαβήτη και τη διατροφή. Μου άρεσες πάρα πολύ, κυρία Ελένη Κουή. Πάρα πολύ μου άρεσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξέρεις, είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και πολύ συχνά λέω ότι θα πρέπει λίγο να βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση αυτών των οικογενειών. Είναι πάρα πολύ εύκολο να καθόμαστε στα τραπέζια μας και τα γραφεία μας και να δίνουμε εντολές και συμβουλές, αλλά θα πρέπει να τις κάνουμε όσο πιο πρακτικές γίνεται για την κάθε οικογένεια που γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα μαζί μας ήταν η Ελένη Κουή, παιδοδιαιτολόγος, εξειδικευμένη στο διαβήτη τύπου 1 για ενήλικες και για παιδιά. Ήταν η πρώτη από άλλες συναντήσεις που θέλουμε να έχουμε.
για να μας βοηθήσεις έτσι να δούμε λίγο πιο σφαιρικά το θέμα του διαβήτη και να πάρουμε γνώσεις που ίσως να μας φανούν χρήσιμες στο να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις ή να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις που μπορεί να έχουμε και να μην γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ. Γεια σου, Θέκλα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Γεια.